Σοβαρά προβλήματα στην οποία έχει δημιουργήσει η πανδημία, καθώς μειώθηκαν οι πωλήσεις αλλά δεν μειώθηκαν τα έξοδα που ούτως ή άλλως γίνονται από τους συνοπιούς. Τα αμπέλια καλλιεργούνται κανονικά, η παλαίωση και η εμφιάλωση συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, ανεξάρτητα από την πτώση των πωλήσεων. Η παγκόσμια διάσταση του προβλήματος έχει κλείσει τη διέξοδο της διάθεσης του προϊόντος στην αγορά του εξωτερικού, που υπήρχε η διαφυγή του κλάδου τα χρόνια της κρίσης. Στην οποία έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Καταρχήν, εμείς, είτε έχει πανδημία είτε δεν έχει πανδημία, θα πρέπει στον προογενή τομέα να καλλιεργήσουμε τα μπέλια. Συνεχίζουμε να καλλιεργούμε τα μπέλια. Πρέπει να παλιώσει το κρασί. Συνεχίζουμε να το παλιώνουμε. Πρέπει να εμφιαλώσουμε το κρασί. Ιδίως τα λευκά πρέπει να εμφιαλωθούν και να πουληθούν. Η πανδημία έφερε, το αποτέλεσμα είναι να μην μπορούμε να πουλήσουμε όσο κρασί πουλούσαμε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στη διάρκεια της κρίσης, στην Ελλάδα δεν μπορούσαμε να πουλήσουμε πολύ κρασί. Υπήρχε όμως η διέξοδος του εξωτερικού, οπότε πολλά προϊόντα μας έφυγαν στο εξωτερικό, αναπτύξαμε πιο πολύ την αγορά του εξωτερικού, οπότε η Ινωπία πέρασε πολύ εύκολα το πρόβλημα της κρίσης. Όχι πολύ εύκολα, αλλά με λίγες συνέπειες. Τώρα, όσο αφορά την πανδημία, υπάρχουν σοβαρές συνέπειες. Θα εξαρτηθεί αν θα έχουμε περισσότερες συνέπειες, αν θα ανοίξει η αγορά, αν θα ανοίξουν οι εξαγωγές. Αυτό που μας προβληματίζει εμάς δεν είναι μόνο ως προς εμάς. Έχουμε και ένα πρόβλημα στους παραγωγούς που μας παρέχουν την πρώτη ύλη. Γιατί το πρόβλημα θα είναι και στη μη πώληση των κρασιών, αλλά και στη μη πιθανόν αγορά των σταφυλιών από τους συνοπιούς. Οι Ινωποιοί συνεχίζουν να δουλεύουν με αμείωτους ρυθμούς, προσβλέποντας το άνοιγμα της αγοράς και την τουριστική κίνηση του ερχόμενου καλοκαιριού, ευελπιστώντας ότι σύντομα θα είναι σε θέση να διαθέσουν την παραγωγή τους πριν βρεθούν στο αδιέξοδο. Πιστεύω να το λύσουμε το πρόβλημα, πιστεύω να λυθούν όλα, να ανοίξει η αγορά το καλοκαίρι και από εκεί και μετά να μην έχουμε ξανά πισωγύρισμα. Όταν θα τελειώσει αυτό, θα δούμε ποιες είναι οι απώλειές μας, θα κάνουμε το λογαριασμό. Προς το παρόν, να ξέρετε, όλες οι Ινωποιίες λειτουργούν ασταμάτητα. Γιατί έχουν αμπελώνες να καλλιεργήσουν, έχουν το προσωπικό τους. Πρέπει να εμφιαλώσουμε τα κρασιά, πρέπει να γίνουν εργασίες μέσα. Οπότε λειτουργούμε κανονικά εκτός από τις πωλήσεις μας. Που πάλι και στις πωλήσεις μας γίνονται κινήσεις, αλλά πιο λίγες και στη διαφήμιση. Πιστεύω, αν όλα πάνε καλά και το καλοκαίρι ανοίξει, οι απώλειές μας να είναι μικρές. Δεν το ξέρω όμως ακόμα αυτό.